Καλησπέρα παιδιά. Η ημερομηνία είναι 29 Αυγούστου, 20 μέρες μετά από το άρχισα να παίζω το Man's Sky και είμαι επιτέλους κοντά στο κέντρο, δίπλα στο κέντρο βασικά. Χρειάστηκε βέβαια να γυρίσω σε ένα σύστημα πίσω, υπήρχε δύο πλαγίδες, αυτό είναι εδώ που βλέπετε και εκεί πέρα είναι ο πλανήτης Μπόνο. Ο πλανήτης Μπόνο είναι ο πρώτος πλανήτης που βρίσκω, τον οποίο έχει ανακαλύψει κάποιος άλλος πριν από μένα. Κατά το ταξίδι μου ήταν μοναχικό. Οπότε μπαίνουμε στο σκάφος μας και θα φύγουμε. Γιατί γύρισα πίσω? Γιατί επειδή χρησιμοποιούσα μαύρες τρύπες, ο Reactor Tower ήταν offline. Και στο τελευταίο σύστημα που θα πάω, θα το δείτε, έχω κι άλλα ζημιά, θα δώσουμε εδώ πέρα, ας τη φτιάξουμε. Δεν μ' αφήνει να κάνω jump στο τελευταίο σύστημα. Λοιπόν, εδώ είναι αυτό που γυρίσαμε πίσω. Α, μ' αφήνει να πάω κατευθείαν στο κέντρο. Οπότε δεν χρειάζεται να ξαναγυρίσω εκεί που ήμουν. Να βάλω μόνο βενζίνη στον κινητήρα. Δεν ξέρω τι γίνεται στο κέντρο. Δεν έχω διαβάσει spoilers. Ξέρω, το μόνο που ξέρω είναι ότι πάμε σε καινούργια γαλαξία όταν θα φύγουμε από εδώ. Τι γίνεται όμως δεν το ξέρω. Να, ο πλανήτης Μπόνο που λέγαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, το μυστήριο λύθηκε. Παρότι εδώ λέει 770 του φωτός και εδώ 6000, εάν εμείς το hyperdrive, δηλαδή εδώ, αντί να βάλουμε ένα, βάζουμε 5 warp cells, τότε μόνο μπορώ να επιδείξω. Παράξενο. Αυτό μου πει στο κέντρο είναι. Οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται στο κέντρο. Έχω πάρει ένα backup το save μου σε περίπτωση που τώρα θα γυρίσω, βέβαια θα γυρίσω μπιστή. Come on, man.
Νέος γαλαξίας. Μερός κέντρο. Έχω την αίσθηση ότι δεν είδαμε το τέλος. Δεν είναι αυτό το τέλος, σίγουρα. Σκέφτηκα να με λάθος. Δεν είναι το τέλος αυτό που είχαμε προσχεθεί. Ούτε καν ένα μήνυμα, κάτι να πει ότι συγχαρητήρια, το τέλειο, το σκέφτο, το κέντρο. Δίνει σαν το παιχνίδι ότι σαν να απέτυχα και μου ξαναγίζει την αρχή. Στο γαλαξία. Λοιπόν, κι άλλα τις σκέφτες δεν τα ξέρουμε στο παιχνίδι, ας πούμε στα portals για παράδειγμα. Εγώ έχω το όπλο μου, έχω το σκάφος, λογικά έχω ό,τι εργαλεία είχα μαζί μου. Να ξεκινάω. Μάλιστα. Λοιπόν. Ας ανακαλύψεις όλες. Τα milestones επίσης. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι δεν πιστεύω ότι αυτό που είδαμε το τέλος. Αποκλείεται να μην έχουν τίποτα να δείξουν και να μας καλούν να πηγαίνουν στο τέλος και να μας δείχνουν τίποτα μας να γίνει από την αρχή. Κάτι πρέπει να έχουμε κάνει λάθος. Ας πούμε για παράδειγμα, εγώ το Atlas Path δεν το τελειώσω όπως θα ήθελα το παιχνίδι να το τελειώσω. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω για όσους το ξέρουν. Αν και ήδη αυτό που το βίντεο είναι μέγα spoiler. Και ίσως να υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα έπρεπε να είχα κάνει και δεν έκανα. Και αν αυτό βλέπει ο κόσμος και απογοητεύεται, πιστεύω ότι κανένας δεν έχει φτάσει στο κέντρο. Νομίζω ότι φτάνουμε στο κέντρο και ποτέ δεν φτάνουμε. Εκτός και είναι φιλοσοφικό το τελείωμα του No Man's Sky και μας δείχνει πόσο μάτια είναι η ζωή και η αναζήτηση του ταξιδίου αυτού, οπότε μας χαγιάζει αρχή να το ξανακάνουμε. Τέλος πάντων, καληνύχτα από μένα, γεια χαρά.